Κύριε Αλαβάνο, θα κλείσει αυτό το θέμα, δηλαδή έθεσε ένα επίμαχο. Νομίζω ότι ενδιαφέρει καταρχάς τα νησιά του Αιγαίου, που αυτή τη στιγμή συνοστίζονται οι μετανάστες, πρόσφυγες και μετανάστες, και βλέπουμε και από την άλλη πλευρά την επιμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λογική αυτή της κοινής δήλωσης, γιατί διαμηνύουν σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι κομβικής, έχει κομβικό ρόλο η Τουρκία σε όλη αυτή την, στην αναθεώρηση αυτής της κοινής δήλωσης, της συμφωνίας για τους τηλεθεατές μας. Και παράλληλα υπάρχει και το θέμα των φραγμών, αυτού του εγκλωβισμού. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι για να δημιουργηθούν δομές. Στο παρελθόν νομίζω ότι αυτές οι δομές, όταν εμφανίστηκαν οι μετανάστες, ήταν για, αν θυμάμαι καλά, για 72 ώρες και για 48 ώρες, ότι υπήρχαν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να βρεθεί λύση. Τελικά δεν βρέθηκε και αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ελληνικά νησιά, δεν μπορούν να μετακινηθούν με την κατάσταση στην Ευρώπη, που νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να λυθεί, και οι Ευρωπαίοι δεν το δέχονται. Άρα λοιπόν, πού πάμε, τι κάνουμε? Εσείς είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να διεκδικήσει μια άλλη πολιτική, να διεκδικήσουμε και εμείς ως χώρα μια άλλη πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και από την άλλη πλευρά η Τουρκία, η οποία είναι ρυθμιστής των πραγμάτων. Καλές είναι οι προσωπικές εκτιμήσεις, τα ευχολόγια, οι συμβολισμοί, αλλά η πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στον Εύρο το τελευταίο διάστημα, έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Όπως και να το κάνουμε, έχει ονοματεπώνυμο. Τι εννοεί? Ποιος δημιουργεί την προσφυγική κρίση και τις προσφυγικές ροές, οι οποίες άλλοτε εντείνονται και άλλοτε απαλύνονται, να το πω, τις δημιουργούν οι εξάρσεις των πολέμων και των ημπεριαλιστικών επεμβάσεων. Αυτό τις δημιουργεί. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ίσως δεύτερον, το πιο σημαντικό, αλλά είναι ένα σκέλος. Δεύτερον, ποιος δημιουργεί? Είναι και άλλες χώρες από της Αφρικής και από του Μαγκρέμπ, οι οποίοι είναι. Βέβαια. Μα και έχουν και εκεί η κατάσταση είναι το ίδιο. Εγώ μιλάω για τις προσφυγικές ροές. Ναι. Μιλάω για τις προσφυγικές ροές. Δεύτερον, ποιος δημιουργεί, ποιο είναι το πρόβλημα εκείνο που δημιουργεί το καθεστώς της Ελλάδας πραγματικά αποθήκης ψυχών και χώρας εγκλισμού για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φτάνουν εδώ? Το Δουβλίνο 2 και η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Οι οποίες και οι δύο αυτές συνθήκες, θα πω για να μην κάνουμε αναφορά και στη μία και στην άλλη, έχουν χρεοκοπήσει εκ του αποτέλεσματος τους. Μάλιστα, ποτέ δεν τέθηκαν και σε εφαρμογή, να το πούμε και έτσι, με έναν τρόπο, και γι' αυτό και είναι για αναποτελεσματικές. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Πέρα από τις εσωτερικές εκτιμήσεις, θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Εάν θέλει η ελληνική κυβέρνηση να δείξει κάπου την πυγμή της σε αυτή τη φάση, πρέπει να τη δείξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα και δημιουργούν αυτές ακριβώς τις συνθήκες για τη διαιώνισή του. Δηλαδή τι? Να αποσύρει τώρα άμεσα τη στήριξη και την υπογραφή της στη συνθήκη του Δουβλίνου και στην κοινή δήλωση. Έτσι ώστε να μπορέσεις επί της ουσίας να απεγκλωβίσεις τους δεκάδες χιλιάδες που είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά, να ανοίξουν οι διαδικασίες έτσι ώστε αυτοί να πάνε στις χώρες όπου θέλουν να πάνε. Δηλαδή με ποιον τρόπο εννοείται αυτό που λέτε? Με ποιον τρόπο? Μα ο εγκλεισμός στα νησιά γίνεται ακριβώς επειδή έχεις υπογράψει μια κοινή δήλωση που λέει ότι πρέπει να τους κρατάω εκεί έτσι ώστε να μπορώ να τους επαναπροωθώ. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Εμείς καταθέσαμε στα πλαίσια αυτά. Δηλαδή να μην κινηθεί ευρωπαϊκά, πώς να κινηθεί δηλαδή η Ελλάδα? Αυτό δεν αντιλαμβάνομαι. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση που είναι συγκεκριμένη. Να κλείσουν τώρα τα hot spot. Να δημιουργηθούν χώροι ανθρώπινη φιλοξενίας για εκείνους οι οποίοι χρήζουν βοήθεια και όπου θα εξετάζονται οι αιτήσεις οι οποίες ήδη έχουν κατατεθεί για άσυλο στη χώρα μας. Και στη συνέχεια να δημιουργηθούν με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΕ στα σύνορα της Ελλάδας-Τουρκίας και στα σύνορα Τουρκία-Σύρια. Οι αναγκαίες υποδομές έτσι ώστε να γίνεται η εξέταση του ασύλου εκεί για αυτούς οι οποίοι θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Και τέλος, ναι. Κύριε Αλαβάνο, όμως ο πυρήνας όλου αυτού του αδιεξόδου, νομίζω ότι ήταν η επιμονή των ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε τότε στις αρχές του 2016. Δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι. Με ποιο τρόπο θα πιεστούν?
Πώς θα αλλάξει η αυτό. Η Τουρκία είναι μια περιζήτητη νύφη σε αυτή τη φάση. Ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι επικεφαλής της αστικής της κυβέρνησης, αν θα είναι ο κ. Ερντογάν ή κάποιος άλλος. Να βάλω εδώ μια παρένθεση. Δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε και από τους αντιπάλους του κ. Ερντογάν. Να πω ότι αυτός ο οποίος πρώτος απείλησε, πώς να το πω, έβαλε σε αμφισβήτηση 15 κατοικημένα ελληνικά νησιά και πάνω από 100 βραχονησίδες ήταν ο κ. Κιλιτσδάρογλου, όχι ο κ. Ερντογάν. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία. Υπερζείται την ύφη, την οποία τη θέλουν να την εξασφαλίσουν στην επιρροή τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, αυτό το στρατόπεδο και η Ρωσία. Και ο καθένας δίνει, την πρικίζει με πάρα πολλά πράγματα. Η Ρωσία είτε με τους S-400, με εμπορικές συμφωνίες, με συμφωνίες για πυρηνικούς σταθμούς κτλ. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση παίζοντας το παιχνίδι της συνεκμετάλλευσης, των κοιτασμάτων, της ενέργειας. Όντας η Τουρκία ένας βασικός στρατηγικός εταίρος με εκατοντάδες δισεκατομμύρια εμπορικών συναλλαγών κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε σε αυτό το πλαίσιο και από τις συναντήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αυτό που θέλει να διαπραγματευτεί τι είναι. Θέλει να διαπραγματευτεί πρώτα απ' όλα μια αναθεώρηση και νεκρανάσταση, να το πω έτσι, της κοινής δήλωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τι, στα πλαίσια του εγκλισμού, πάλι η Ελλάδα να είναι χώρα εγκλισμού δεκάδων χιλιάδων προσφύγων μεταναστών που θα φτάνουν εδώ, με κάποιους διαφορετικούς όρους, ενδεχομένως ακολουθώντας και το σχέδιο της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσει να μεταφέρει και να δημιουργήσει κλειστά κέντρα και στην ενδοχώρα και να γίνεται και από εκεί η επαναπροώθηση. Όλα αυτά δηλαδή που ο ελληνικός λαός βγήκε στα κάγκελα και αντέδρασε και στα νησιά και στην ενδοχώρα. Ταυτόχρονα η Τουρκία θα βάλει και αυτή τις δικές της διεκδικήσεις. Οι οποίες θα είναι και οικονομικές, θα έχει να κάνει και με τη Βίζα, θα έχει να κάνει και με τις τουρκικές επιχειρήσεις και θα έχει να κάνει βεβαίως. Στη συνάντηση αυτή, η οποία αναφέρουμε. Βεβαίως και με το ζήτημα του κομματιού της πίτας στη συνεκμετάλλευση. Τι θα ζητήσει, τη στήριξη πραγματικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας στη Σύρια, εκεί στη Βόρεια Σύρια, να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη ασφαλείας, να στηρίξει δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία σε αυτή. Και της συνάντησης αυτή η οποία θα γίνει στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη τις επόμενες μέρες, αλλά και της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου και θα είναι μια σημαντική σύνοδος. Εσάς ποια είναι η θέση του κόμματός σας και για το θέμα αυτή της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, βέβαια είναι πολύ μικρός ο χρόνος, αλλά και γενικότερα για όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί στα σύνορα. Φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο? Η πραγματικότητα του θερμού επεισοδίου, η πιθανότητα μάλλον είναι πραγματική. Όμως τι δείχνει αυτό? Ότι η εθνική ομοψυχία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προσκόλλησης και της διεύρυνσης και της μεγαλύτερης εμπλοκής της χώρας μας σε αυτά τα σχέδια τα επικίνδυνα, την οποία υπερασπίζονται και με φανατισμό μάλλον, μάλιστα και οι τρεις συνομιλητές που έχουμε στο τραπέζι, έχει χρεοκοπήσει. Έχει χρεοκοπήσει το ιδεολόγημα που προβάλλαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι ισχυροί μέσα σε εισαγωγικά σύμμαχοι ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσουν την Ελλάδα και τα σύνορά της. Παταγωδός. Γιατί, δείτε τώρα, στις διεκδικήσεις για παράδειγμα ή με το ζήτημα του βέτο που έβαλε η ελληνική κυβέρνηση, υποτίθεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ σε σχέση με τη στήριξη της Τουρκίας στη Συρία, δεν μπήκε καν στον κόπο η κυβέρνηση να σχολιάσει. Μάλλον το μόνο το οποίο έβαλε ήταν το ζήτημα να εφαρμοστεί πρακτικά η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπήκε καν σε συζήτηση της εισβολής, κατοχής, προσάρτησης από την Τουρκία τμήματων άλλης χώρας της Συρίας. Πράγμα το οποίο εμάς μας δημιουργεί πάρα πολλούς προβληματισμούς για το πώς θα επιλέξει να λύσει αντίστοιχα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκύψουν και στο Αιγαίο με επίκεντρο τα ενεργειακά. Ποιους βάζουμε εμείς? Ο Πούτιν στη Συρία, ενώ ο Πούτιν δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πούτιν, να τα λέμε. Ο Πούτιν δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πιέζουν από το κοντρόλο και πρέπει να κλείσουμε την συζήτηση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να στηρίξει την Τουρκία, αν είμαστε κοντά με τη Ρωσία. Αυτό λέω. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα να τα πούμε, τα λέμε καθαρά. Το θέμα είναι το εξής. Ολοκληρώστε, κυρία Αλαβάνο, γιατί ποιον βάζουμε να υπερασπιστεί, υποτίθεται μέσα σε εισαγωγικά, τα ελληνικά συμφέροντα? Τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Τι κλείνουμε αυτό. Όσο για να αφορά για την αλληλεγγύη. Δεν το αναγνωρίζουν, βέβαια. Όσον αφορά για την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη, η οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν με ΣΥΡΙΖΑ ανάπτυξη νατοϊκής αρμάδας στη Μεσόγειο για να κόψει τις προσφυγικές ροές και με Νέα Δημοκρατία ανάπτυξη Frontex και ΝΑΤΟ μαζί με δεκάδες φασιστικές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη, οι οποίες έρχονται πάνω στο επίκεντρο και στο πρόβλημα που δημιουργεί η κατάσταση η τεταμένη στα σύνορα. Και δεν έχουμε ακούσει σαφή καταδίκη, γιατί τα σύνορα τα προασπίζει ο ελληνικός στρατός και η αστυνομία. Αν έχουμε προβλήματα να ανακαλέσουμε τις δυνάμεις που έχουμε στο εξωτερικό και όχι να στείλουμε και τις συστοιχίες Patriot ή Έλληνες στρατιωτικούς σε επιχειρήσεις στη Λιβύη, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λύσουμε και αυτό το θέμα.